προσπαθήσω στο Δήμο Καβενών, το μεγαλύτερο σε έκταση Δήμο της Ελλάδος, ένα Δήμο που πληρεί τις προϋποθέσεις του πρότυπου δάσους, που έχει μέσα εθνικό δρυμό, έχει φιλολογικό κέντρο, αλλά και περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους και νατούρα. I would like to welcome you at the municipality of Grevena, the biggest municipality in Greece in terms of territory, which is an ideal place for the implementation of such a model forest due to its nature and biodiversity. Τα Γρεβενά είναι από τις πιο αυθεντικές περιοχές της χώρας μας και είναι μια περιοχή που το συγκριτικό της πλεονέκτημα είναι το δάσος και η φύση. One of the most traditional places in Greece and its competitive advantage is its forest and the nature in general. Έτσι λοιπόν θεωρήσαμε σκόπο μου, και αυτό το λέω για την προηγούμενη περίοδο ως νομάρχης και σαν νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, στηρίξαμε αυτή την προσπάθεια του πρότυπου δάσους και προσπαθήσαμε και ήμασταν παρόντες σε αυτή την προσπάθεια που τώρα συνεχίζεται μέσω του Δήμου Γρεβενών. This is the reason why, as a prefect of the former prefecture of Grevena, supported the implementation of the previous model forest here in Grevena, and now continues to work towards this direction. Στο φορέα που δημιουργήθηκε από πλευράς Γρεβενών συμμετέχουν όλοι οι αντιπροσωπευτικοί φορείς που εμπλέκονται στο υποσύστημα το δασικό, αλλά και οι επίσημα θεσμοθετημένοι φορείς της πολιτείας. In this body that has been created for the model forest, all local stakeholders, both private and public, that are relevant to this subject are participating. Για μας αποτελεί σημαντική προτεραιότητα και θα στηρίξουμε την ιδέα του πρότυπου δάσους ως Δήμος Γρεβενών με κάθε τρόπο και με όλες μας τις δυνάμεις, τις οποίες έχει πάρει πρωτοβουλίες ο Δήμος Γρεβενών, όπως το πρόγραμμα LIFE που έχει να κάνει με την προστασία της καθαριάς αρκούδας και είναι το δεύτερο πρόγραμμα. And it is also connected with other projects that the municipality is also being part of, like a life program that is in order to protect the brown bear in the area, so it has to do with biodiversity as well. Και φυσικά μια σειρά άλλων δράσεων που έχουν να κάνουν με την προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος. Along with other actions that have to do with nature protection and sustainability. Λεπτομέρειες περισσότερες θα σας πει η συνεργάτης μου, η αντιδήμαρχος Κατερίνα Πέτρου, που συμμετέχει τώρα στο πρότυπο δάσους. More details about the model forest will be made from Ms. Petrou, who is the vice mayor for the municipality and is also a member of the model forest. Και να σας καλωσορίσω στα Γρεβενά που θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε και να γευτείτε ποιοτικά παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής, αλλά και να απολαύσετε μια άγρια ομορφιά της φύσης των Γρεβενών. And I would like to welcome you again at the Grevena, where you taste quality products and you have also a sense of the wild nature of the area. Καλώς ήρθατε. Welcome. Προσωπιακού πρότυπου δάσους, καλώς ήρθατε στην πόλη των Γρεβενών, στο Δήμο Γρεβενών που αποτελεί μέλος πλέον του πρότυπου δάσους Γρεβενών. Ως Δήμος Γρεβενών στηρίξαμε με όλες μας τις δυνάμεις το πρότυπο δάσος, γιατί πιστεύουμε πως θα είναι πολλαπλά τα ωφέλη για την τοπική κοινωνία. Από τη συμμετοχή των κατοίκων στον καθορισμό και στην εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων που αφορούν τοπικές προκλήσεις και τη βιώσιμη περιφόρο ανάπτυξη του Δήμου μας, από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στο πλαίσιο της λειτουργίας του πρότυπου δάσους, καθώς και από το δίκτυο που θα δημιουργήσει πολλά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Δυστυχώς η κρίση και όλα τα προβλήματα έφερε κάποιες καθυστερήσεις στο εγχείρημά μας, αλλά δεσμευόμαστε πως πολύ σύντομα και στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ολοκληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας και θα ενταχθούμε πλέον στο δίκτυο το Παγκόσμιο Πρότυπο Δασών, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με όλους τους εταίρους. Θα ήθελα να δηλώσω το ενδιαφέρον μας από την πλευρά του Δήμου
για τη διοργάνωση της επόμενης ή μεθεπόμενης ετήσιας συνάντησης των Βρεβενών Πρότυπων Δασών στα Βρεβενά. Αγαπητέ εκπρόσωπε της Γραμματείας του Μεσογειακού Πρότυπου Δάσους και φίλος πλέον, κύριος Ρικάρδο Καστελίνη. Να μεταφέρετε το ενδιαφέρον μας στους φίλους μας Καναδούς, της Γραμματείας του Παγκόσμιου Πρότυπων Δασών, καθώς και την επιθυμία μας για τη διοργάνωση του συγκεκριμένου συνεδρίου. Στα πλαίσια της σημερινής επίσκεψης, θα έχετε τη δυνατότητα να επισκεφτείτε το πέτρινο γεφύρι του Ζιάκα, ένα πραγματικά ιστορικό μνημείο για την περιοχή μας, καθώς και δύο όμορφα παραδοσιακά χωριά του Δήμου μας, το Σπήλαιο και το Ζιάκα. Η φύση των Βρεβενών κρύβει ένα μεγαλείο, δυνατό, υπέροχο και άφθαρτο. Ιδιαίτερα τα γεφύρια αποτελούν ένα μνημείο εντυπωσιακό για όλη την περιοχή της Μακεδονίας. Θα σας δοθεί η ευκαιρία κατά τη διάρκεια της επίσκεψης να μιλήσετε τόσο από τους δασολόγους της Διεύθυνσης Δασών, τους συνεργάτες μας, όσο και τους υλοτόμους της περιοχής, για προβλήματα και για προοπτικές ανάπτυξης στα δασικά οικοσυστήματά μας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στις συναντήσεις με όλους τους εταίρους του προγράμματος και να έχετε μια ξέχαστη περιήγηση στο Δήμο μας. Again, and we wish you a nice trip and enjoy your day here in Ravenna. Thank you. Είμαστε σίγουροι πως θα έχουμε μια αξέραστη περιήγηση και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία στα Ravenna. So we have started our project. It's been a year and a half. So we are in the second year of the implementation. We are doing the exchange of experiences among partners with an objective of establishing a model forest in creation region of Dalmatia. Thank you.